Αγαπητοί τηλεθεατέ, χαίρετε. Σήμερα η Εκκλησία εορτάζει το γενέσιο της Θεοτόκου, τη γέννηση δηλαδή της Θεοτόκου. Να ευχηθούμε η Παναγία, η υπέρμαχος στρατηγός, όπως την ονομάζουμε στον σχετικό ύμνο, να σκέπει το μαρτυρικό και ιστορικό έθνος μας. Ο Θεός διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου να φυλάξει το έθνος από νέες αιματηρές δοκιμασίες. Σήμερα είναι μαζί μας και ο εκλεκτός συνεργάτης, ο κύριος Ζώγας. Επέστρεψε από τις διακοπές του. Ο κύριος Ζώγας, προτού αρχίσει η εκπομπή, θέλει να υποβάλει μερικά ερωτήματα εν σχέση με το προεκλογικό κλίμα και με τον προβληματισμό των Ελλήνων πολιτών εν ώψη των εκλογών. Κύριε Ζώγα, έχετε το λόγο. Μάλιστα. Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Όπως προανέφερε και ο κύριος Σωτηρόπουλος, για να είμαστε μέσα στο κλίμα των ημερών, που είναι οι μέρες προεκλογικής διεργασίας. Το κλίμα που το έχει φάει γίδα. Το κλίμα που το έχει να φάει. Κάνουμε ένα λογοπαίγνιο. Λογοπαίγνιο, μάλιστα. Το κλίμα που το έχει φάει γίδα. Θα ήθελα όντως να υποβάλω στον κύριο Σωτηρόπουλο ορισμένες ερωτήσεις που έχουν σχέση με τις εκλογές, με την ψήφο την οποία θα πρέπει να δώσουμε εμείς. Αλλά προτού να υποβάλω αυτές τις ερωτήσεις, θα υπενθυμίσω πάλι το τηλέφωνο του σταθμού μας, το 9270-903 έως και 905. Επαναλαμβάνω, 9270-903 έως και 905. Μετά τη λήξη εκπομπής, για μισή ώρα περίπου θα είμαστε εδώ να δεχτούμε τηλεφωνήματα. Κύριε Σωτηρόπουλε, η πρώτη ερώτηση. Σαν χριστιανοί, χριστιανοί εννοείται που θέλουμε να είμαστε συνειδητοί χριστιανοί, επιτρέπεται να ασχοληθούμε με την πολιτική? Μήπως αυτό αντίκειται στην Αγία Γραφή, στην διδασκαλία της Εκκλησίας μας? Κύριε Ζώγα, είναι ένα ερώτημα που θέτουν και άλλοι χριστιανοί. Πολλοί προβληματίζονται αν πρέπει ο χριστιανός να ομιλεί για τα πολιτικά, και όταν μερικοί ομιλούν για πολιτικά πράγματα κατηγορούνται για πολιτικολογία. Η Αγία Γραφή λέγει ότι για όλα τα πράγματα πρέπει να έχει λόγο ο χριστιανισμός. Ο Απόστολος Παύλος λέγει συγκεκριμένος, είτε τρώγετε, είτε πίνετε, είτε τι ποιείτε, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείτε. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Ακόμη και αυτές οι κατώτερες, οι ευτελείς πράξεις της ζωής μας, το να φάμε, το να πιούμε και να κάνουμε κάτι άλλο, τέλος πάντων, που είναι από τα δευτερεύοντα, από τα κατώτερα, από τα ευτελέστερα πράγματα, και αυτά πρέπει να τα κάνουμε προς δόξαν Θεού. Πολύ περισσότερο πρέπει να γίνεται η πολιτική προς δόξαν Θεού. Ο χριστιανισμός δεν είναι ένα σύστημα μονομερές, είναι ένα σύστημα καθολικό, θα έλεγα, που αγκαλιάζει όλες τις εκδηλώσεις της ανθρωπίνης ζωής, όλους τους τομείς της ανθρωπίνης ζωής, έχει το λόγο του για όλα τα πράγματα της ανθρωπίνης ζωής και θέλει να αγιάζει όλες τις πράξεις, όλες τις εκδηλώσεις και όλους τους τομείς της ανθρωπίνης ζωής, άρα και την πολιτική, η οποία δεν είναι ευκαταφρόνητο πράγμα. Δεν είναι ευκαταφρόνητο πράγμα του ποιοι θα εκλεγούν για να μας κυβερνήσουν, διότι οι κυβερνήτες δίνουν κατευθύνσεις στον κόσμο και εν πολλής η ζωή των ανθρώπων εξαρτάται από τις κατευθύνσεις που δίνουν στον τόπο οι πολιτικοί και από τα παραδείγματα που δίνουν, από τον τρόπο που κυβερνούν. Εξαρτώνται υλικά πράγματα, κοινωνικά, εθνικά, ακόμη εξαρτώνται και πνευματικά πράγματα. Εάν δίνουν, παραδείγματος χάρη, πνευματικές κατευθύνσεις στον τόπο, ο λαός οικοδομείται πνευματικά. Εάν δίνουν αντιπνευματικές, ληστικές,
αθεϊστικές κατευθύνσεις στον τόπο, διαφθείρεται η νεότητα και διαφθείρεται η ελληνική κοινωνία. Κύριε Σωτρόπουλε, δεν είναι λοιπόν αμαρτία να μιλάμε για πολιτικά πράγματα από πνευματικής πλευράς, από χριστιανικής εννοώ. Έχουμε δικαίωμα και καθήκον από πνευματικής πλευράς, από ηθικής χριστιανικής πλευράς, να εξετάζουμε τα πάντα και την πολιτική. Και προχωρώ και λέω και ακόμη ότι και δύναται ένας χριστιανός να πολιτευθεί. Ναι, προτού να απαντήσετε. Δηλαδή δεν είναι κακό πράγμα ένας χριστιανός να πολιτευθεί, να έχει αυτή την φιλοδοξία να γίνει ένας ηγέτης και να προσφέρει στο λαό, αρκεί φυσικά να το κάνει και να προσφέρει. Ναι, πάνω σε αυτό γιατί, που είπατε όμως. Γιατί η κυρία Ζόγα, παραδείγματος, γιατί λένε μερικοί, δεν επιτρέπεται χριστιανοί να αναμειγνύονται στην πολιτική, δεν επιτρέπεται να κατέρχονται σε εκλογές, να γίνονται υποψήφοι, να πολιτεύονται, να γίνονται βουλευτές, υπουργοί. Εγώ φέρω ένα απλό επιχείρημα. Όχι, πολύ απλό. Προτού προχωρήσετε σε αυτό που θέλετε να πείτε. Ναι. Για να βαδίζουμε σύμφωνα με τον αιώνιο λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή και κυρίως την Καινή Διαθήκη. Ναι. Υπάρχει ρητή αγιογραφική μαρτυρία που να λέει ότι οι εξουσίες σαν θεσμός είναι από το Θεό, οπότε έχουμε κάθε δικαίωμα. Ασφαλώς. Κάθε δικαίωμα να πολιτευτούμε και να ψηφίσουμε. Το λέει ότι οι εξουσίες είναι από το Θεό. Πού αναφέρεται αυτό? Είναι στο 13ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Πώς είναι ακριβώς διατυπωμένο, το θυμάστε? Πάσα ψυχή, εξουσίες, υπηρηχούσες, υποτασές του, ουγαρισίν εξουσία, μη από Θεού, δεούσε εξουσία, υπό Θεού εις είτε ταγμένε. Και οι άρχοντες είναι λοιπόν για να... Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι η εξουσία σαν θεσμός και οι άρχοντες όταν βέβαια... Οι θεσμοί είναι από το Θεό. Μάλιστα. Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν τις εξουσίες, άλλα είναι από το Θεό, τα καλά πρόσωπα δηλαδή γίνονται κατά ευδοκίαν Θεού, και άλλα είναι από το διάβολο θα έλεγα, αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι και αυτά κατά παραχώρηση Θεού, λοιπόν για διαφόρους λόγους παραχωρεί ο Θεός και ότι έχει δώσει ελευθερία σε αυτόν τον κόσμο, διότι πολλές φορές πρέπει να τιμωρηθούν και οι λαοί, παραχωρεί να έχουμε και κακούς άρχοντες, και καλούς και κακούς, ως επιτοπλίστων κακούς, γιατί ως επιτοπλίστων οι λαοί δεν σκέπτονται πνευματικά και δεν ζουν πνευματικά και δίνει άρχοντας λέει σύμφωνα με το κλίμα των λαών. Εγώ ήθελα να πω ένα επιχείρημα κύριε Ζόγα. Γιατί επιτρέπεται να κυβερνούν τους λαούς άπιστοι, άθεοι, αμοραλιστέ, μασόνοι κλπ, κακοποιά στοιχεία, και δεν επιτρέπεται να κυβερνούν τίμιοι άνθρωποι χριστιανοί? Γιατί οι πραγματικοί χριστιανοί, δεν μιλάω για ψευτοχριστιανούς, οι πραγματικοί χριστιανοί, οι συνειδητοί χριστιανοί είναι τίμιοι άνθρωποι. Γιατί λέμε κυβερνούν αυτοί και να κυβερνούν οι μασόνοι? Νομίζω είναι πολύ έχουμε, απλό λοιπόν, το επιχείρημα. Κύριε Σωτρόπουλε, έχουμε ρητή και σαφέστατη μαρτυρία της Γραφής ότι η εξουσία σαν θεσμός είναι από το Θεό, οι άρχοντες είναι οι υπηρέτες του Θεού στο αγαθό. Άρα, λοιπόν, πρέπει να είναι υπηρέτες του αγαθό. Πρέπει, εννοείται. Δυστυχώς πολλοί άρχοντες υπηρετούν το κακό, δυστυχώς. Άρα λοιπόν είναι, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, όχι απλώς δικαίωμά μας να ασχοληθούμε και με την πολιτική, αλλά και καθήκον, γιατί είναι απαράδεκτο, όπως είπατε, στις εξουσίες να υπάρχουν άρχοντες οι οποίοι είναι ενεργούμενα του Σατανά, ναι, είτε συνειδητά είτε συνείδητα. Ναι. Και που είναι ο Χριστός την ημέρα της κρίσεως να μας το καταλογίσει σαν ευθύνη δια της παραλήψεως. Όταν εμείς επιτρέπουμε ή ψηφίζουμε ανάξια πρόσωπα, διαβεβλημένα, αθέως, αντιχρίστους, παρασύστους. Έχει μεγάλη σημασία. Μάλιστα. Το που δίνει κανείς την ψήφο, και πρέπει θα έλεγα λοιπόν να βασανίζει πολύ το μυαλό του προτού ψηφίσει. Να θέτει χριστιανικά πνευματικά κριτήρια για το ποιο κόμμα θα ψηφίσει ή ποιο πρόσωπο θα ψηφίσει. Η δεύτερη ερώτηση μου είναι αυτή που σχεδόν απαντήσετε. Με τι κριτήρια πρέπει να ψηφίζουν οι συνειδητοί χριστιανοί? Με χριστιανικά, με πνευματικά κριτήρια, όχι με κριτήρια ιδιοτελείας, συμφέροντος, ρουσφετιών, βολέματος που λέμε. Γιατί έτσι καταστρέφεται το έθνος, και αν φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε είναι διότι ο ελληνικός λαός ψηφίζει κατά κανόνα με κριτήριο την ιδιοτέλεια, το προσωπικό, το ατομικό ή το οικογενειακό συμφέρον, με κριτήριο το ρουσφέτη. Ποιος πολιτικός θα του κάνει το ρουσφετάκι του? Μάλιστα.
Υπάρχει όμως και η άποψη, κύριε Σωτηρόπουλε, μιλάμε τώρα για, από το χώρο των χριστιανών, πολλών χριστιανών, ότι είναι προτιμότερο κανείς να ρίξει λευκή ψήφο παρά να ψηφίσει ένα από τα υπάρχοντα, ας πούμε, κόμματα που διεκδικούν εξουσία. Ποια είναι η δική σας θέση? Διάβασα αυτές τις ημέρες ένα θρησκευτικό περιοδικό, ένα πολύ δυνατό άρθρο, ενός πολύ δυνατού δημοσιογράφου, που διεκτραγωδεί την πολιτική και την εκκλησιαστική και την εθνική και την κοινωνική κατάσταση εξαιτίας των κακών ηγετών και καταλήγει: Έλληνες, ρίξετε ψήφο, ρίξετε λευκό. Δηλαδή περιφρονήστε όλα τα κόμματα και όλους τους πολιτευτάς, λοιπόν, και ρίξετε λευκό. Και εγώ είμαι της γνώμης ότι επειδή ο κόσμος έχει αηδιάσει από τις ψευτίες των πολιτικών, από τις ασυνέπειες, από το όργιο των πολιτικών που έχουν πλουτίσει και θησαυρίσει εις βάρος του ελληνικού λαού και έχουν καταποντήσει και πνευματικά και οικονομικά αυτόν τον τόπο, λοιπόν, και ο λαός αισθάνεται αηδία πλέον, αφού υπάρχουν χωριά που δήλωσαν δεν θα ψηφίσουν, χωριά ολόκληρα, και πολλοί άνθρωποι μας λένε αισθανόμαστε αηδία, δεν θέλαμε να ψηφίσουμε, είναι ψεύτες όλοι, λένε. Λοιπόν, και εγώ λοιπόν θα συμφωνώ να υπέρ της λευκής ψήφου, με ποια έννοια όμως? Αν όλοι οι Έλληνες απεφάσισαν να ρίξουν λευκό, θα είχε μεγάλη σημασία αυτό, να καταλάβω, να πάρω ένα δυνατό μάθημα οι πολιτικοί, ότι τους αηδίασε ο λαός για τις ψευτιές τους. Γιατί μην είμαστε, όπως έλεγε ο κ. Μιχαλόπουλος προημερών σε μια εκπομπή, όλοι ενδιαφέρονται, ή όλοι, σχεδόν όλοι, να πάρουν την κουτάλα στα χέρια, λοιπόν, για να ανέμονται τα υλικά αγαθά της εξουσίας. Δεν ενδιαφέρονται για το λαό, είναι υποκρισία μεγάλη. Αν ήταν σήμερα ο Χριστός στην Ελλάδα και άκουγε τους πολιτικούς να λένε τα μεγάλα λόγια, θα έλεγε: «Ωε ημίν υποκριτέ πολιτικοί, που κάνετε ότι ενδιαφέρεστε για τον λαό και όταν πάρετε την κουτάλα στα χέρια συνθλίβετε». Την πυρούνα, κύριε Σωτήρη, τώρα έχει κουτάλα, ναι, πυρούνα. Την πυρούνα, ναι. Λοιπόν, συνθλίβετε το λαό σαν να είναι η Ελλάδα κανένα ηλαιοτρεβείο, η εξουσία του κράτους κανένα ηλαιοτροβείο. Έχουν γδάρει φορομπήκτη στο λαό στους φορολογίες, και υπάρχουν βέβαια πολλοί πλούσιοι στην Ελλάδα οι οποίοι δεν αισθάνονται την άνοδο του τυρμπαρίθμου και τις φορολογίες, γιατί έχουν πλουτίσει και θησαυρίσει. Αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό, αρκετό ποσοστό Ελλήνων, οι οποίοι ζουν με ένα μισθό, μπορεί να μην έχουν σπίτι, μπορεί να έχουν υποχρεώσει οικογενειακά, μπορεί να μένουν στα υπόγεια και στενάζουν. Δεν έχουν χρήματα να πληρώνουν τις δέκο πλέον για ρεύματα και για τηλέφωνα και για νερά. Λοιπόν, και δεν τους λαμβάνει υπόψη κανείς αυτούς τους ανθρώπους. Εάν όλοι οι Έλληνες έριχναν λευκό, θα ήταν το μεγαλύτερο μάθημα, το μεγαλύτερο ράπισμα, το μεγαλύτερο χαστούκι στο πρόσωπο της ανεδεστάτης πολιτικής καταστάσεως της Ελλάδος. Αλλά επειδή όμως δεν το κάνουν αυτό οι πολλοί, γι' αυτό δεν είμαι υπέρ της λευκής ψήφου, γιατί αφού οι πολλοί ψηφίζουν και κάποιοι θα έρθουν στην εξουσία, γι' αυτό και οι ολίγοι οι οποίοι έχουν κρίσεις συνειδήσεις και θέλουν να ρίξουν λευκό, δεν πρέπει να ρίξουν λευκό, γιατί με το να ρίχνουν λευκό είναι σαν να λένε δεν υπάρχουμε, σαν να κηρύττουν σε αυτούς τους νεκρούς ή ανυπάρκτος. Όχι, θα ρίξουμε, θα ψηφίσουμε, αλλά ψηφίσουμε κατά συνείδηση, και θα ψηφίσουμε, ποιους θα ψηφίσουμε? Αυτούς οι οποίοι είναι λιγότερο επιζήμιοι για το έθνος, αφού δεν έχουμε δυστυχώς πραγματικούς ιδεολόγους πολιτευτάς να ψηφίσουμε, θα ψηφίσουμε αυτούς που θα κάνουν λιγότερη ζημιά. Αν ρίξουμε λευκό, μπορούν να βγουν αυτοί οι οποίοι θα κάνουν μεγαλύτερη ζημιά στο έθνος. Κύριε Σωτηρόπουλε, να διασώσουμε το έθνος από ένα μέρος της ζημιάς που προκαλούν οι κακοί πολιτικοί. Κάποτε με ρώτησαν εκεί σε ένα κήρυγμα, εκεί που μιλάω, ο λαός από κάτω απογοητευμένος από όλα τα κόμματα, από όλους τους πολιτικούς, και τι να ψηφίσουμε, μου λένε. Τους απάντησα: να ψηφίσετε δαίμονες με λιγότερα κέρατα. Θα κοιτάξετε ποιοι δαίμονες έχουν λιγότερα κέρατα, ποιοι πολιτευτές είναι λιγότερο κακοί
λιγότερο επιζήμη και αυτούς να τους ψηφίσετε για να γίνει μικρότερη ζημιά στην πατρίδα και να μην γίνει μεγαλύτερη. Είναι κατανοητά όσα είπατε, αλλά στην προκειμένη περίπτωση έχουμε συγκεκριμένα κόμματα και συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στους κομματικούς αυτούς σχηματισμούς και είναι υποψήφοι για την διεκδίκηση του βουλευτικού χρήσματος. Μάλιστα. Εδώ έχουμε όμως, έτσι επαναλαμβάνω, συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη ο Χριστιανός για τα κόμματα και για τα πρόσωπα? Για τα κόμματα να λάβει υπόψη ότι δεν υπάρχουν κόμματα αρχών. Δεν έχουμε κόμματα αρχών. Και για τα πρόσωπα πρέπει να λάβει υπόψη ότι κάπου σπανίως βρίσκεται κανένα πρόσωπο που να έχει μέσα του Θεό και Ελλάδα και αίσθημα δικαιοσύνης. Λοιπόν, και να μπορεί να υψώσει μέσα στη Βουλή τη φωνή του για τα αληθινά συμφέροντα του ελληνικού λαού. Σπανίως, επαναλαμβάνω, και ζυγίζω τις λέξεις μου, σπανίως βρίσκεται πολιτικός που έχει έτσι κάποια ιδεολογία, κάποια λέω, όχι μεγάλη ιδεολογία, γιατί ήταν ένας και μόνο πολιτικός αν ήταν που να είναι Έλληνας όπως ήταν ο Κολοκοτρώνης, με όλη τη σημασία της λέξεως, ή Χριστιανός όπως ήταν ο Καποδίστριας, θα αναστάτωνε καθημερινώς στη Βουλή για να καταργηθεί τουλάχιστον ο νόμος των εκτρώσεων που θανατώνει την πατρίδα την ώρα που μας απειλούν όλοι οι εχθροί. Να σκοτώνονται 500,000 περίπου παιδιά το χρόνο και δεν συγκινείται κανένας από τους πολιτικούς. Έπρεπε να χαλάνε τον κόσμο αν είχαν φιλότιμο. Και αυτοί οι ολίγοι, πάρα πολλοί ολίγοι που λέμε ότι είναι καλοί, δεν είναι τόσο καλοί όσο πρέπει. Όσο απαιτεί η ελληνική ιδιώτης και η χριστιανική ορθόδοξη ιδιώτης. Κύριε Σωτρόπουλε, έχω εδώ μπροστά μου ένα κείμενο από την αυτοαποκαλούμενη Ελεύθερη Κίνηση Πολιτών Ελληνοορθοδόξου Αναγεννήσεως, χωρίς να ανήκουν σε κάποιο συγκεκριμένο κομματικό σχηματισμό ή πολιτική τοποθέτηση, απλά μια κίνηση ελευθέρων Ορθοδόξων Χριστιανών. Και θέτει 11 ερωτήματα στους υποψηφίους βουλευτές όλων των κομμάτων και χρωμάτων. Θα ήθελα να το διαβάσουμε και να σχολιάσουμε, γιατί είναι ερωτήματα που πιστεύω ότι βασανίζουν όλο τον ελληνικό λαό. Είπατε καλά ότι πρέπει να εμείς αφήσατε να νοηθεί με αυτό που είπατε, ή μάλλον το είπατε σχεδόν σαφώς, ότι μιλάμε υπεράνω κομμάτων και χρωμάτων. Και να εκφραστώ όπως αισθάνομαι, έχω μαϊδιάσει όλα τα κόμματα γιατί δεν είναι κανένα κόμμα αρχών. Λόγια λένε. Εν την πράξη, όταν παίρνουν την εξουσία, εργάζονται για τον εαυτό τους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τι λέει αυτό το. Τι ερωτήματα λοιπόν, θέλει πιστεύουμε, αυτό το κόμμα. Λέει και ότι οι υποψήφοι, εννοείται οι υποψήφοι βουλευτές, είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν σε 10, εγώ έχω προσθέσει και ένα ακόμη 11, ερωτήματα που βασανίζουν το λαό. Τα παραθυμούμε. Πρώτον, ποιο είναι το επάγγελμά τους και ποιο το πραγματικό τους εισόδημα? Μερικοί είναι ανεπάγγελτοι. Το επάγγελμά τους είναι να γύρουν. Το επάγγελμά τους είναι να είναι πολιτευτέ και με το σκοπό να αναλάβουν εξουσία και τότε αποκτούν επάγγελμα, όχι υπούργημα. Μάλιστα. Επάγγελμα, όχι υπούργημα, όχι λειτουργήμα. Μπορεί να λέγονται υπουργοί που σημαίνει υπηρέτες του λαού, αλλά δεν είναι υπουργοί, δεν έχουν υπούργημα, έχουν επάγγελμα να εξυπηρετούν τον εαυτό τους, την οικογένειά τους, τους φίλους τους, τους συγγενείς τους. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Σωτρόπουλε, και θα επανέλθουμε. Ναι, κύριε Ζιόγκα, θέλατε να υποβάλλετε μερικά ερωτήματα στους πολιτικούς. Ναι, είπαμε ερωτήματα που κυριολεκτικά βασανίζουν τουλάχιστον αυτούς που αγαπούν τον Χριστό και την Ελλάδα. Δεύτερη ερώτηση. Για τους υποψηφίους βουλευτές. Η πρώτη ερώτηση. Είπαμε ποιο είναι το επάγγελμά τους και ποιο το πραγματικό τους εισόδημα. Ναι. Δεύτερη ερώτηση. Πότε και πόσους μήνες υπηρέτησαν στον ελληνικό στρατό? Εάν ένας δεν υπηρέτησε πατρίδα, πρέπει δια νόμου να αποκλείεται από την. Ούτε το δικαίωμα ψήφου να μην έχει. Το δικαίωμα όχι μόνο του εκλέγεστε, αλλά και του εκλέγειν. Και είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει με τους εκάστοτε βρισκομένους στην εξουσία. Στην προεκλογική περίοδο να δίνουν το δικαίωμα στους ανυπόταχτους να έρχονται λέει, να ψηφίσουν, να παραμένουν 40 μέρες και να την κοπανάνε πάλι. Όχι, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Αυτά είναι απαράδεκτα και είναι ντροπή. Και προκαλούν το κοινό αίσθημα. Εθνική ντροπή και εθνική πρόκληση. Και θα πρέπει να έχουμε ανθρώπους να υπηρετούν κανονικότατα τη θητεία και όχι μερικούς μήνες και μετά να πληρώνουν κάποιο συμβολικό ποσό
και να λένε ότι εξεπλήρωσαν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Δεν μπορεί εγώ, κύριε Στόπουλε, να έχω υπηρετήσει 3,5 μήνες την επιστάση του με 4 σαν έφεδρος και οι άλλοι με 3 μήνες να έχουν καθαρίσει τη θητεία τους. Όχι. Αυτά είναι απαράδεικτα πράγματα για αυτούς τουλάχιστον που αγαπούν την Ελλάδα. Ακριβώς. Και γι' αυτό είπαμε, δεν μας αφορά κανένας συγκεκριμένος πολιτικός ή κανένας κομματικός σχηματισμός. Τρίτη ερώτηση. Ο προεκλογικός αγώνας είναι αυτοχρηματοδοτούμενος και αν όχι, από πού προέρχονται τα χρήματα και σε ποιο ποσό θα ανέλθει η συνολική δαπάνη? Υπάρχουν κρύφια και άδειλα μυστικές πηγές. Αυτοί οι οποίοι φιλοδοξούν και καινοδοξούν, θα έλεγα, να κυβερνήσουν, έχουν διασυνδέσεις με ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες, παίρνουν εκατομμύρια πολλά και εκείνοι τα προσφέρουν ευχαρίστως με την ελπίδα ότι όταν αύριο αναλάβουν εξουσία οι υποστηριζόμενοι από αυτούς πολιτευτέ θα τους ανταποδώσουν πολλαπλάσια. Τριακονταπλάσια να λέει ή εκατονταπλάσια να πλήρει. Δίνει ένας εφοπλιστής έναν πολιτευτή και όταν ο πολιτευτής εκλέγεται και γίνεται βουλευτής, υπουργός, λοιπόν, τον διευκολύνει στις επιχειρήσεις του, κάνει και νόμους που, από τις φωτογραφίες μόνο λοιπόν από τους νόμους και ανταμείβεται στο πολλαπλάσιο εφοπλιστής. Μάλιστα, τετάρτη ερώτηση. Ποιο είναι το θρησκευμά τους? Ένας πτωχός, κύριε Ζώγα, μην περάσει από κανέναν η ιδέα, η σκέψη αμαρτωλή ότι φιλοδοξούμε να πολιτευτεί κανείς από εμάς. Όχι. Το έργο της Ιεραποστολής, του Κηρύγματος, είναι το ανώτερο από όλα τα έργα. Δεν υπάρχει τέτοια φιλοδοξία, ούτε σκέψη, ούτε ίχνος σκέψος. Μιλάμε λοιπόν χωρίς να υπάρχει καμία φιλοδοξία. Αλλά αν υποθέσουμε ότι ένα πτωχαδάκι, όπως εσύ κύριε Ζώγα, όπως εγώ, είχαμε τη φιλοδοξία να πολιτευτούμε, θα μπορούσαμε να πολιτευτούμε? Θα μπορούσε εσύ να έχεις μερικές δεκάδες εκατομμύρια να ξοδέψεις προεκλογικώς? Διδί χρημάτων ο άντρας Αθηναίοι. Και αν αυτού τον ουδέν έστι γενέστε των δεόντων, είπε ο Δημοσθένης. Μάλιστα. Εδώ τώρα με τα χρήματα γίνονται όχι τα δέοντα, τα μη δέοντα. Μάλιστα. Προχωρούμε σε άλλη ερώτηση. Γι' αυτό λέγεται δημοκρατία. Αυτό λέγεται δημοκρατία. Ας υποθέσουμε ότι είναι ένα πτωχαδάκι μες στον ελληνικό λαό, με μεγάλη μόρφωση, με μεγάλη ευφυΐα, με μεγάλες ικανότητες, έντιμος και λοιπά. Δεν μπορεί να πολιτευτεί και να προσφέρει μεγάλες και πολύτιμες υπηρεσίες στην πατρίδα, διότι θέλει μερικές δεκάδες, τουλάχιστον εκατομμύρια, για να κάνει προεκλογική κίνηση, να ανοίξει γραφεία, λοιπόν, και να σκορπίσει χρήματα στα κανάλια, στις εφημερίδες και λοιπά, φεϊβολάν να τον υποστηρίξουν οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να πολιτευτεί. Μάλιστα. Αυτό λέγεται δημοκρατία. Συνεχίζουμε όμως. Ο καθένας έχει βγάλει τα συμπεράσματα, κύριε Σωτρόπουλε. Δεν χρειάζεται. Παρακάτω. Τετάρτη ερώτηση. Ποιο είναι το θρησκευμά τους? Το θρησκευμά τους. Έχει σημασία αυτό, γιατί σύμφωνα με το Σύνταγμα μπορεί και ένας άθλης ή ένας βουδιστής, ένας μασόνος κλπ. Να γίνει και πρόεδρος δημοκρατίας. Δεν θα πρέπει εγώ σαν Έλληνας πολίτης να ξέρω σε αυτόν που θα δώσω την ψήφο, λοιπόν, τελικά τι θρησκευμά έχει? Μέχρι σήμερα τουλάχιστον ως επικεφαλής του Συντάγματος, των Συνταγμάτων της Ελλάδος, τίθεται το εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου Τριάδος. Συνεπώς, αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν να κυβερνήσουν τον κόσμο πρέπει να είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Είναι χριστιανοί ορθόδοξοι? Μπορεί τώρα και ένας χιλιαστής, ακούω για κάποιο πρόσωπο που έχει υπουργείο, ότι είναι χιλιαστής. Ανοίγει στο χιλιασμό. Δεν ξέρω αν είναι γεγονός έτσι. Και για δύο πρόσωπα άκουσα που κατέχουν υπουργεία, πολύ μεγάλα υπουργεία, ότι ανήκουν στο χιλιασμό. Είναι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Δεν ξέρω αν είναι αληθές αυτό. Όταν πάντως, λέω κάτι, θα πρέπει οι υποψήφοι να δηλώσουν ρητός και κατηγορηματικά στους ψηφοφόρους τους ποιο είναι το θρησκευμά τους. Ο καθένας έχει το δικαίωμα και Ζώγα, να ανήκει όπου θέλει, αλλά έχω και εγώ το δικαίωμα να ξέρω αυτός που θα ψηφίσω τι καπνό μου, όπως λέω. Ναι, και αν ανταποκρίνεται στα προτιμήματά μου, στα αισθήματά μου, στους εθνικούς μου πόθους. Τώρα να κρίνουμε
τους υπάρχοντας πολιτικούς, κύριε Ζόγα. Μισό λεπτό. Πρωτού να απαντήσετε, ναι, να θέσω και την πέμπτη ερώτηση που πιστεύω έχει σχέση με αυτά που θέλετε να πείτε. Ακούω. Πέμπτο. Ανήκουν ή όχι σε μασονικές στοές ή παντός άλλου είδους αντορθόδοξες οργανώσεις? Πολύ ωραία το θέσατε. Μάλιστα. Όντως, η απάντηση που θα δώσω αναφέρεται και σε αυτό. Να κρίνουμε τους υπάρχοντας πολιτικούς. Πολλοί από αυτούς, εντάξει, όλοι ή σχεδόν όλοι, αν εξαιρέσουμε τους μουσουλμάνους, γράφουν χριστιανοί ορθόδοξοι, έτσι. Στην ταυτότητα. Στην ταυτότητα. Στο χαρτί. Στην καρδιά τη γράφουν και στο μυαλό τη γράφουν, να μου πεις. Στην πραγματικότητα, άλλοι είναι άθεοι ή ληστές και ανήκουν σε αθεϊστικά ή ληστικά κόμματα. Άλλοι είναι μασόνοι, ίσον λατρεύουν το σατανά. Ο κύριος Ψαρουδάκης με ένα τελευταίο ογκώδες βιβλίο του, αυτός που ερεύνησε περισσότερο από όλο το θέμα της μασονίας, αποδεικνύει με βάση τα ίδια τα βιβλία των μασόνων αυτό το, ότι ο Θεός τον οποίον λατρεύουν οι μασόνοι είναι ο Ιωσφόρος, ο διάβολος. Ότι ο μέγας αρχιτέκτονας του σύμπαντος είναι ο διάβολος. Είναι ο Ιωσφόρος, ο διάβολος. Έχουμε λοιπόν πολιτικούς μασόνους. Λοιπόν, έχουμε πολιτικούς αμοραλιστάς, δεν πιστεύουν σε ηθική. Είδατε τώρα στους προεκλογικούς λόγους τους να μιλάνε για ηθική. Όλο για υλικά πράγματα μιλάνε, ότι θα αυξήσουν συντάξεις, θα αυξήσουν μισθούς, θα κάνουν διάφορες παροχές, διευκολύνσεις οικονομικού χαρακτήρους κλπ. Εντάξει, ούτε και αυτά μπορεί να μην τα κάνουν που λένε, συνήθως δεν τα κάνουν ή τα κάνουν σε μικρότερο βαθμό, αλλά εν πάση περιπτώσει ασχολούνται μόνο με οικονομικά, με υλικά ζητήματα. Είδατε να ασχολούνται με πνευματικά ζητήματα? Είδατε να πούνε ότι η νεότης μας έπεσε στα ναρκωτικά, έπεσε στην ασωτεία, δεν έχει ιδανικά, δεν σέβεται γονείς, δεν σέβεται Θεό, διαλύεται, δεν αγαπούν οι νέοι ούτε την πατρίδα, δεν θέλουν να πάνε να υπηρετήσουν πατρίδα, έχει διαλυθεί πνευματικά, ηθικά η κοινωνία μας, να τη βοηθήσουμε να ανεβεί? Είδατε να μιλάνε για την Εκκλησία που την οδηγήσαν οι πολιτικοί σε κατάπτωση, διότι εγκρίνουν και υποστηρίζουν απαραδέκτους ποιμένες κλπ. Δεν μιλάνε για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, είναι αμοραλιστές. Τι να το κάνουν αν γράφουν ορθόδοξοι χριστιανοί? Είδατε μέσα στη Βουλή ότι ντρέπονται να αναφέρουν τη λέξη Θεός? Ή όχι ντρέπονται, μάλλον αλλιώς πρέπει να πω, δεν καταδέχονται να αναφέρουν τη λέξη Θεός. Είναι άθεοι. Εκτός ολίγων οι οποίοι μπορεί κάτι να πιστεύουν, αλλά είναι δειλοί. Δεν έχουν δύναμη να ομολογήσουν και να υπερασπίσουν τα πνευματικά πράγματα. Συνεχίζουμε. Έκτη ερώτηση. Είναι ομοφιλόφιλοι ή όχι? Πολλοί από αυτούς οι ίδιοι τα λένε και δημοσιογράφοι τα κατήγγυλαν, είναι τέτοιοι. Διεφθαρμένοι και διαστραμμένοι. Και αν μπορούμε από τέτοιους ανθρώπους να περιμένουμε προκοπή για την πατρίδα. Ένας ομοφιλόφιλος, κύριε Σωτρόπουλε, είναι ευάλωτος σε εκβιασμούς. Ασφαλώς. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Ασφαλώς. Άρα λοιπόν δεν μπορώ εγώ να ψηφίσω ένα τέτοιο πρόσωπο. Θα πρέπει να το γνωρίζω. Ένας από αυτούς, μέγας υπουργός, είχε συστήσει προετών στους νέους να κάνουν όλες τις σεξουαλικές τους επιθυμίες ακόμη και με τους γονείς τους, και μεταξύ τους και ακόμη και με τους γονείς τους. Τέτοιοι άνθρωποι κυβέργησαν, κυβερνούν και θα κυβεργήσουν δυστυχώς. Εβδόμη ερώτηση. Θα συνεχίσουν την πολιτική του ρουσφετιού και της διάκρισης? Μα κυρίως με αυτό βγαίνουν. Όσοι βγαίνουν καταφέρουν διότι δίνουν υποσχέσεις ότι θα κάνουν ρουσφέτια και κάνουν όσο μπορούν τα ρουσφέτια, και καταργήθηκε αυτό που λέγεται αξιοκρατία και δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Αν μπορούσαν θα δίναν σε όλους τους Έλληνες θέσεις και ρουσφέτια. Είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες. Αν μπορούσαν θα διόριζαν 10 εκατομμύρια υπαλλήλους για να πάρουν 10 εκατομμύρια ψήφους. Αν μπορούσαν. Έχουμε περισσότερους νομίζω υπαλλήλους εμείς, ένας λαός, μια χώρα με 10 εκατομμύρια κατοίκους, από όσους έχει η Αγγλία που έχει 60 εκατομμύρια κατοίκους, πόσους έχει. Λοιπόν, βάζουν εκεί δεξιά και κάθονται μέσα στα γραφεία και λιμνάζουν εκεί, εσχρολογούν, βομολογούν, πολιτικολογούν, λένε τι θα φάνε, τι θα πιούνε, τι έφαγαν, τι πήγαν, που πήγαν εκδρομές κλπ, που πέρασαν τις διακοπές τους, μικρά και αλλάξια πράγματα,
και πάει ο άλλος από την επαρχία που έχει μια υπόθεση και μπορεί να τον ταλαιπωρούν μια εβδομάδα για μια υπογραφή. Γέμισε το κράτος από αργομίστους. Είναι μεγάλοι εγκληματίες οι πολιτικοί. Διέλυσαν την πατρίδα. Συνεχίζουμε με άλλη ερώτηση. Ερώτηση 8η. Ποια είναι η θέση τους για το πραγματικό πόθεν έσχες και τα διαπλεκόμενα συμφέροντα? Λίγο μια δύσκολη ερώτηση για αυτούς. Ποια είναι? Ποια είναι η θέση τους των υποψηφίων βουλευτών για το πραγματικό πόθεν έσχες, όχι το τυπικό, και τα διαπλεκόμενα συμφέροντα? Κύριε Ζόγα, αυτά τα πετάνε τα πόθεν έσχες σαν έτσι περιτοχνήματα για τα μάτια του λαού. Πότε εφήρμοσαν το πόθεν έσχες? Αυτοί πολλοί πολιτικοί, οι περισσότεροι, οι πλήστοι, έχουν κάνει τεράστιες περιουσίες από την πολιτική. Παλαιότερα που υπήρχαν πολιτικοί με αγάπη στην πατρίδα, έμπαιναν πλούσιοι στην πολιτική και έβγαιναν φτωχοί από την πολιτική. Τώρα μπαίνουν φτωχοί και βγαίνουν πλούσιοι, ή μπαίνουν πλούσιοι και βγαίνουν πάμπλουτοι. Πάμπλουτοι. Και είναι εξοργιστικό ότι ο τόσο ευφυής ελληνικός λαός ψηφίζει πρόσωπα που ξέρει ότι έχουν πλουτίσει και θησαυρίσει και έχουν κάνει εκατομμύρια και δισεκατομμύρια από την πολιτική. Του τέσσερις βάρος του ελληνικού λαού. Συνεχίζουμε. Ενάτη ερώτηση. Ποια είναι η θέση τους για τις αλήτρωτες πατρίδες? Εδώ κύριε Σωτρέμ, μιλάμε πλέον για αλήτρωτες πατρίδες, όχι απλώς για χαμένες πατρίδες. Λέει, δεν διεκδικούμε τίποτε. Έτσι δεν λένε? Ναι, ναι. Δεν παραχωρούμε τίποτε από το έδαφος. Όλοι όμως διεκδικούν εις βάρος μας. Δεν παραχωρούμε τίποτε από το έδαφος. Αν κι ένας από αυτούς είπε, χάσαμε την Ήμια. Είπε και αυτό το πράγμα. Και να αποστρατικοποιήσουμε τα νησιά. Δεν το είπε, το είπε μάλλοντε. Ναι, το είπε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δεν αναφέρομαι το όνομά του. Όσοι το ξέρουν, το ξέρουν. Μην πούνε ότι πολιτικολογούμε και υποστηρίζουμε συγκεκριμένο κόμμα ή κατηγορούμε συγκεκριμένο κόμμα. Δηλώνουμε πάλι σαφώς και περιφράστος ότι δεν υπάρχει κανένα κόμμα αρχών και είμαστε αειδιασμένοι από όλα τα κόμματα. Τι λέγαμε, κύριε Ζόγα? Ποια είναι η θέση τους για τις αλήτρωτες πατρίδες? Για τις αλήτρωτες. Το να λένε ότι δεν παραχωρούμε τίποτα από το εδαφός μας είναι σωστό. Το να λένε δεν διεκδικούμε τίποτε, ενώ οι Τουρκαλάνες λένε ότι διεκδικούν. Το είπε σήμερα. Ενώ οι Σκοπιανοί διεκδικούν, ενώ άλλοι διεκδικούν, αυτό είναι εθνική μειοδοσία και ηλιθιώτης. Διεκδικούμε κι εμείς. Εμείς διεκδικούμε οι υποψήφοι, τι λένε, κύριε Σωτρόπουλε? Λοιπόν, αυτό πρέπει να λένε και αυτοί για να τους ψηφίσουμε. Θα απαντήσει κανείς? Όχι, δεν θα απαντήσει κανείς. Γιατί ήρθαμε από το φεγγάρι και δεν ξέρουμε τη τελική πραγματικότητα. Αυτά τα λέμε, κύριε Ζόγα, όχι να συγκινηθούν οι πολιτικοί. Άνθρωποι πεπορωμένοι δεν συγκινούνται. Η πλήστη είναι πεπορωμένη. Λοιπόν, αυτά τα λέμε για τον ελληνικό λαό, για αυτούς. Να διαφωτίζεται περισσότερο ο ελληνικός λαός και να γίνει σαν το κύμα που λέγει ο ποιητής ο Βαλαουρίτης, να φάει το βράχο. Βράχος τώρα δεν είναι ο εξωτερικός εχθρός, είναι ο εσωτερικός εχθρός, οι κακοί Έλληνες, οι ανθέληνες, οι Έλληνες ανθέληνες. Αυτοί που κατοικούν μέσα στο σπίτι που λέγεται Ελλάδα και παίρνουν λωστό να τον γκρεμίσουν με διαφόρους τρόπους. Συνεχίζουμε με τη 10η ερώτηση. Τέλος θα δεσμευτούν απέναντι στο λαό ότι στην Βουλή των Αντιπροσώπων θα αγωνιστούν για την εντολή που έλαβαν από το λαό και στο βαθμό που τα κόμματά τους για ποικίλους λόγους δεν τις σέβονται να τα καταγγείλουν και να παρετούνται? Να το επαναλάβετε το ερώτημα. Τέλος θα δεσμευτούν απέναντι στο λαό, όταν λελώσουν τους ψηφοφόρους τους, ότι στη Βουλή των Αντιπροσώπων θα αγωνιστούν για την εντολή που έλαβαν από το λαό και στο βαθμό που τα κόμματά τους για ποικίλους λόγους δεν τις σέβονται να τα καταγγέλουν τα κόμματα και να παρετούνται. Ακούστε, κύριε Ζωγα, είπαμε, δεν κατεβήκαμε από το φεγγάρι. Δίνουν υποσχέσεις και δεν δεσμεύονται στην πραγματικότητα. Οι υποσχέσεις είναι μέχρι να πάρουν την εξουσία. Όταν παίρνουν εξουσία, κάνουν ό,τι θέλουν. Και σε τεράστια ακόμη ζητήματα δεν κάνουν ένα δημοψήφισμα όπως κάνουν σε άλλες χώρες, στην Ελβετία, παραδείγματος χάρη, να δουν τι λέει ο ελληνικός λαός. Παίρνουν την εξουσία ή φαρπάζουν την εξουσία και κατόπιν κάνουν ό,τι θέλουν. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε ολιγαρχία. Να προχωρήσω. Συμφωνώ, κύριε Σωτρόπουλε. Δεν έχουμε ολιγαρχία.
Έχουμε μονοκρατορία. Κάθε ένας που θα αναδειχθεί πρωθυπουργός επιβάλλει τη θέλησή του σε όλο το λόχο των βουλευτών του. Λόχος που φωνάζουν. Λόχος. Εν δυο. Προσοχή ανάπαυσης. Έτσι έχει καταντήσει. Είναι αυτό που λέει ο επιτάφιος του Περικλέου. Στη δημοκρατία ενός ανδρός αρχή. Αλλά εκεί το λέει με καλή έννοια. Έχει άλλη έννοια εκεί. Δεν το παρόντος να το εξηγήσουμε. Εδώ ισχύει με κακή έννοια. Δεν έχουμε δημοκρατία. Έχουμε ολιγαρχία. Μάλλον έχουμε μοναρχία. Μοναρχία έχουμε. Και δεν έχουμε δημοκρατία. Έχουμε δικτατορία με δημοκρατική επίφαση, με κοινοβουλευτικό μανδύα. Μάλιστα. Έχουμε δικτατορία. Να μας κοροϊδεύουν. Έλληνες είμαστε. Ο ελληνικός λαός είναι ο εξυπνότερος λαός. Ο εβραϊκός και ο ελληνικός λαός είναι οι εξυπνότεροι λαοί του κόσμου. Δεν τρώμε κουτόχορτο. Να μας λένε δημοκρατία και δημοκρατία και δημοκρατία. Έχουμε αειδιάσει να ακούμε τη λέξη και να μην βλέπουμε το πράγμα. Και μία τελευταία ερώτηση που εμείς την έχουμε. Θα αγωνιστούν για την κατάργηση αντιχριστιανικών νόμων, κύριε Στρόπουλε, όπως είναι ο νόμος για τις αμβλώσεις, την αποποινικοποίηση μοιχείας, για την άοπλη ή και εναλλακτική θητεία των αυτοαποκολλωμένων αντιρρησιών συνείδησης? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα, έχουν σχέση με το έθνος, με την επιβίωση της πατρίδας μας. Γιατί αγωνίστηκαν μέχρι τώρα να καταργήσουν ούτε το νόμο για τις εκτρώσεις που φέρνει την Ελλάδα πρώτη ή δεύτερη σε υπογεννητικότητα σε όλο τον κόσμο? Ούτε για το νόμο των εκτρώσεων δεν αγωνίστηκαν να τον καταργήσουν. Τι να πιστέψουμε, ότι θα αγωνιστούν στο μέλλον? Θα αγωνιστούν να κάνουν περισσότερους αντιχρήστους νόμους. Βέβαια, έτσι εγώ νομίζω. Βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει από τους, σαν ένσταση από τους τηλεθεατές, ότι έχουμε το δικαίωμα να θέτουμε αυτά τα ερωτήματα στους υποψηφίους βουλευτές. Επειδή έχουμε τα προηγούμενα δεδομένα, αν έχουμε δικαίωμα να θέτουμε αυτά, βεβαίως έχουμε δικαίωμα, διότι έρχονται και μας ζητάνε την ψήφο μας. Κύριε, εγώ είμαι Ορθόδοξος. Εσύ είσαι Ορθόδοξος ή είσαι Μασόνος? Εγώ πιστεύω. Εσύ πιστεύεις ή είσαι άπιστο? Δεν ξέρω για να πρέπει να σε ψηφίσω ή όχι. Να μου πεις την αλήθεια. Ο λαός λέει μια παροιμία, κύριε Στρόπουλε, για απλά και ασήμαντα πράγματα. Δεν θα πάρουμε, λέει, γουρούνι στο σακί. Αν για ευτελή πράγματα, για μικρές αξίες προσέχουμε, πολύ περισσότερο πρέπει να προσέχουμε αυτούς που θα μας κυβερνήσουν, που έχουν, τέλος πάντων, για 4 ή και 3-4 χρόνια πόσα θα κρατήσουν, θα εξαρτάται η τύχη και η δική μας και των παιδιών μας και του έθνους μας και λοιπά. Να μην έχουμε το δικαίωμα λίμωνο. Έφερες ένα πολύ έτσι χτυπητό παράδειγμα, όχι γουρούνι στο σακί. Άκουσε εδώ, όταν πρέπει να πάρεις γουρούνι, γουρούνι είναι, δεν βαριέσαι, μην εξετάσεις το σακί. Αν είναι μαύρο, άλφα, έχει μύτη μεγάλη. Λοιπόν, ξέρετε τι λένε, τι έλεγε ο Σπυρίδων, ο Μακαρίτης, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο οποίος ήταν μάλλον εθνικό πρόσωπο, από πλευράς εθνικής ήταν προσωπικότητες, μεγάλη δυναμική, από εκκλησιαστικής πλευράς δεν αγωνίστηκε. Εν πάση περιπτώσει, ξέρετε τι έλεγε σε έναν σπουδαίο αρχιμανδρίτη ο Σπυρίδων? Να μας το υπενθυμίσετε. Για να δείξει τι είναι η ταγή και η οδηγή του ελληνικού λαού, των ποιμνίων και του λαού. Όλα τα γουρούνια έχουν την ίδια μούρη, έλεγε ο... Το λέει ο ελληνικός λαός αυτό. Ο Σπυρίδωνας, λοιπόν. Αλλά είπαμε, υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι είναι κάπως καλοί. Κάπως καλοί. Τώρα, μια και είπατε μερικοί, χωρίς να θεωρηθεί ότι πολιτικολογούμε ή υποδεικνύουμε κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, γιατί είπαμε είμαστε υπεράνω κομμάτων και προσώπων, έχετε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο υπόψη σας που να έχει τις χριστιανικές αυτές αρχές, που τουλάχιστον μας εκφράζουν σαν χριστιανούς και σαν Έλληνες πατριώτες? Είπα, μερικοί σπάνιοι, πολύ λίγοι, είναι κάπως καλοί, κάπως, όχι όσο πρέπει. Έναν που έτσι τον διακρίνω, και για να μην πούνε εδώ ότι πολιτικολογούμε, δεν θα αναφερθώ εδώ στο χώρο του Λεκανοπηδίου Αττικής, σε έναν που είναι μακριά πολιτεύεται, στην Λάρισα παρακαλώ. Είναι ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κατσαρός.
Κοιτάξτε, αυτός... επειδή αναφέρατε όμως πρόσωπο. Κάντε... ανέφερα έναν που είναι μακριά. Ναι, προσέξτε όμως. Που δεν πρόκειται να τον ψηφίσουν. Κάντε την επεξήγηση, κύριε Σωτρόπουλε, ότι για όσους θα ψηφίσουν αυτό το κόμμα στο οποίο ανήκει ο κύριος Κατσαρός, υποδεικνύεται το συγκεκριμένο πρόσωπο. Κάντε την επεξήγηση αυτή. Ναι, ακριβώς. Την κάνατε εσείς. Λοιπόν, ο κύριος Κατσαρός, ξέρετε γιατί τον διακρίνω. Πολέμησε για το δίκαιο και την ευπρέπεια κοντά στο λαό, τον αγνό λαό της Λαρίσης. Και σήμερα τον θυμήθηκα διότι είναι το μνημόσυνο το τεσσαρακονθήμερο του Αγίου και Μαρτυρικού Επισκόπου Λαρίσης, του θεολόγου, του οποίου να έχουμε την ευχή και την πρεσβεία. Τον θεωρώ σύγχρονο Άγιο. Στάθηκε στο πλευρό αυτού του δικαίου ανθρώπου, του συγχρόνου Αγίου, του θεολόγου. Γι' αυτό τώρα ανέφερα. Δυστυχώς όμως, όπως με πληροφόρησαν, τελείωσε ο χρόνος μας, κύριε Σωτρόπουλε. Καλώς. Λοιπόν, άλλοτε θα συνεχίσουμε. Αγαπητοί τηλεθεατές, σήμερα δεν συνεχίσαμε τις εσχατολογικές προφητείες. Στο επόμενο όμως θα συνεχίσουμε τις εσχατολογικές προφητείες. Είναι ανάγκη να λέμε και μερικά πράγματα επίκαιρα, να μην είμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Να ευχόμεθα και να προσευχόμεθα να φωτίσει ο Θεός τους Έλληνες να κάνουν ό,τι είναι το καλύτερο για αυτό τον τόπο όταν θα προσέλθουν στις κάλπες και θα δώσουν την τιμία ψήφου τους για το Α ή Β πρόσωπο. Χαίρετε εν Κυρίω.